Παιδιά είναι legendary. Παιδιά είναι legendary και σε βίντεο. Γεια σε όλους παιδιά, εδώ Blaros MC Gaming και σήμερα όπως βλέπετε θα παίξουμε Clash Royale. Έχουμε πάρει ένα Magical Chest το οποίο θα ανοίξουμε τώρα κατευθείαν εδώ για να δούμε τι είχαμε. Ανυπομονούσα και κρατούσα αυτό το chest, παιδιά, για να το ανοίξουμε εδώ πέρα σήμερα που είναι Κυριακή. Θα δούμε αν θα ανεβάσω το βίντεο σήμερα. Wizard, Mega Minion, Dark Goblin. Ας ελπίσουμε πως θα είναι καμιά Legendary. Και σας έχω και πολλά νέα παιδιά. Παιδιά είναι Legendary. Παιδιά είναι Legendary και σε βίντεο. Το βλέπετε που αναβοσβηνεί. Για να δούμε μαζί. Παιδιά είναι Legendary και έχω και πολλά νέα να σας πω για τις Legendary που έτυχα. Δώσε μου κάτι καλό, δεν ξέρω ό,τι να είναι, ό,τι θες. Τελό. Τέλειο. Τώρα μπορώ να σκοτώνω με την Princess Level 3. Λοιπόν, το Log παιδιά είναι η καλύτερη Legendary, λένε οι περισσότεροι. Πήραμε το Log εδώ πέρα, είμαστε μια χαρά. Και μπορούμε να το πάμε Level 2 εδώ πέρα όπως βλέπετε. Θα αναρωτηθείτε τώρα για ποιο λόγο δεν έχω λεφτά και έχω μόνο 16.000. Λοιπόν, εκτός από ότι πήρα Bandit από ένα chest, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς. Πού είναι η Bandit, την είχαμε στο deck. Ναι, πήρα Miner, δεν ξέρω αν σας το είχα δείξει. Πήρα Sparky, πολύ πρόσφατα, από το shop. Το οποίο εδώ πέρα μας δείχνει το Crown Championship. Και επίσης πήρα και Bandit και έχουμε και δεύτερο log. Δηλαδή τώρα έχω 75 σε 75 κάρτες. Λοιπόν παιδιά, σήμερα θέλω να κάνω κάποιες μάχες, να σας δείξω λίγο τα deck μου, είναι αυτό εδώ πέρα με το Tornado. Πάμε κατευθείαν να δούμε, α ναι, ξέχασα να σας πω, στο challenge έπαιξα και τις 3 φορές, δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω πάνω από πάρα πολλές νίκες. Την πρώτη φορά ήμουνα 6-0 και μετά έχασα 3 συνεχόμενες φορές, τελείωσε η πρώτη φορά 6-3. Τη δεύτερη φορά έχασα κατευθείαν 3 συνεχόμενες φορές, δηλαδή ούτε καν νίκη. Και την τρίτη φορά έφτασα 4 νίκες. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για τις αλλαγές που έγιναν. Δηλαδή ότι η Nightwitch τώρα σπονάρει 2 πάτ όταν εξολοθρευτεί. Είναι γενικά μειώθηκε το damage που κάνει. Το range που έχει. Τι άλλο. Ο Mini Pekka έγινε πολύ καλή κάρτα. Το Graveyard. Προς μεγάλη μου έτσι έκπληξη. Έγινε πολύ χειρότερο. Δηλαδή σπονάρει λιγότερα skeletons. Εδώ πέρα. Έλα Hog. Δυστυχώς πάμε αρκετό damage τώρα. Γελάει ο συμπαίχτης. Πάμε τώρα Pekka, Ice Wizard. Μάζουμε τις Fireball. Παιδιά αυτό το deck αλήθεια σας λέω δουλεύει. Αν είναι τώρα ο Pekka, ξέχασα να σας πω. Μπορεί να one shot, να το πω έτσι στα αγγλικά. Δηλαδή να εξοντώσει με ένα shot, με μια μαχαιριά. Το Wizard, η Musketeer, τον Ice Wizard και τον Electro αν δεν κάνω λάθος. Θα ρίξουμε τα Fireball στα Minion. Εντάξει αφού θα με κάνει activate θα με κάνει. Μπορώ να τα τραβήξω όλα εδώ. Να ρίξουμε ένα log. Εντάξει πρώτη μας μάχη και δεν πάμε καθόλου καλά. Ναι επειδή είμαι αγχωμένος για το βίντεο. Λοιπόν. Τι άλλο, ο Ice Wizard παιδιά έγινε η καλύτερη κάρτα. Η πιο OP με 3 elixir μπορεί να σκοτώσει. Bats, skeletons, minion horde τώρα πια. Δεν πεθαίνει στη Fireball και έχει γίνει μία από τις καλύτερες κάρτες μπορώ να πω. Περιμένουμε τα Minions, θα τα ρίξει. Πετύχαμε και τα Minions και τον Ice Wizard. Ο Hog δεν θα καταφέρει να αποτελειώσει το Tower και είμαστε πολύ καλά, αν και το Tower μας είναι low. Πρέπει να προσέχουμε τώρα, θα ρίξω τον Ice Wizard εδώ γιατί περιμένω κάτι, τον τύπο. Αυτός δεν ρίχνει τίποτα, θα κάνουμε σάκλη στη Fireball την οποία θα ρίξουμε τώρα εδώ μπροστά. Ρίξε κάτι, ρίξε κάτι, έριξε τα Minions και πάλι τα πήραμε και τα Minions. Αυτή θα είναι η επική ανατροπή που περιμέναμε στις εποχές της ιστορίας. Λοιπόν,
το Ice Spirit θα σκοτώσει το αντίπαλο Ice Spirit και θα κάνει freeze στο Hog και δεν θα έχουμε κανένα swing. Ετοιμάζουμε τη Fireball, περιμένουμε τα Minions, θα το ρίξουμε τώρα στον Ice και θα πάρουμε και τον Goblin Gang. Είμαστε 1400 HP το King. Πρέπει να προσέξουμε γιατί... Λοιπόν, θα τα τραβάω όλα εδώ πέρα. Το Ice Spirit θα φριζάρει, θα αποτελειώσει τα τελευταία τέτοια. Θέλουμε να το Ice Spirit το δικό του. Να προσέξουμε λίγο. Αφού έριξε τα Minions, προφανώς θα ρίξει Electro, ο οποίος θα αποτελειωθεί. Ο Hawk θα κάνει ένα χιτάκι. Δεν θα αντέξουμε πολύ όμως. Είμαστε 3-4 Fireball. Πρέπει να προσέχω. Πρέπει να ρίχνω κάθε φορά που λοιπόν. Ωραία. Θέλω να πω κάθε φορά που έχω το Tornado. Θα ρίξουμε τώρα Fireball. Δυστυχώς θα μισάρουμε τον... αλλά το Tower του είναι στα 600 HP. Ice Spirit. Τέτοιο. Θα τραβήξουμε πίσω τον Hog. Είμαστε πολύ κοντά στη νίκη. Για να δούμε. Είμαστε ένα hit και τη Fireball. Για λίγο λοιπόν, επικό σώσιμο έχω να πω. Και αυτή θα είναι η πρώτη σοπαλία. Και πάμε τώρα να παίξουμε αυτό εδώ το deck με Expo, το οποίο το πήγα level 4. Έχει το mini P.E.K.K.A που είναι one shot τον Wizard, τον Ice Wizard, είπαμε τον Electro. Ice Wizard, ο οποίος σκοτώνει με ένα show, με μία βολή Bats και Skeletons. Παιδιά, σας λέω, είναι η επική κάρτα αυτή τη στιγμή ο Ice Wizard. Επίσης τα Bats γίνανε 5. Οι περισσότεροι θα πούνε εντάξει, τα Bats δεν είναι τόσο καλή κάρτα. Αλλά παιδιά, τα Bats μπορούν να σκοτώσουν ένα Lavaham, το ξέρατε. Και τα Skeletons, εδώ δεν βλέπω ότι δεν έχει τίποτα. Ο Mini P.E.K.K.A θα κάνει δουλειά του. Και ετοιμάζουμε τώρα Fireball να δούμε αν θα ρίξει κάτι. Θα ρίξει τον... επική! Επικός ο Mini P.E.K.K.A. Πρέπει να σταμάτησα να λέω επικός. Σκότωσε τον Electro και έκανε 2 shots στο Tower. Το άφησε 1174 HP. Να ρίξουμε το Ice Spirit να με χαλάμε τα Elixir. Παιδιά, απλά σας λέω, βάλτε μέσα στο deck σας Mini P.E.K.K.A. Είναι OP. OP σημαίνει πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε εδώ, ο Ice Wizard. 1, 2. 3 χιτάκια το έχει. Εδώ πέρα θα λοκάρει το Expo στο Tower και τώρα θα ρίξουμε τη Fireball. Καταφέραμε και πετύχαμε και το Tower και τον ευτυχώς τον Brotherham Wizard. Πρέπει να ρίξω Ice Spirit. Ο Mini P.E.K.K.A θα σκοτώσει το Big P.E.K.K.A και την Bandit με τη βοήθεια του Tower. Και είμαστε πάρα πολύ καλά, 191 HP το Tower του. 1.25 χρόνος. Πιστεύω πως θα είναι νίκη. Λέωνα, είναι Fireball. Οπότε θα πάω από εδώ με Expo. Έπρεπε να περιμένω ένα Elixir ακόμα. Άμα μου ρίξει... έπαιξε καλά. Ρίξε... Περίμενα τα Minions. Θα ρίξουμε εδώ το... αυτό και αυτό. Περιμένω τώρα τον Wizard. Σίγουρα θα ρίξει Wizard. Τα Bats, κοιτάξτε πόσο damage, 65x5 είναι. Είναι 65x5 παιδιά. Κοιτάξτε. One shot, one kill, level 8. Go home. Αφού έριξε τον Wizard, θα ρίξουμε τη Fireball, θα πάρουμε το πρώτο ground. Περιμένουμε τα Elixir μας. Για να ρίξουμε το Expo εδώ πέρα. Τελευταία στιγμή θα τραβήξω, ευτυχώς, το Big P.E.K.K.A. και τώρα έχουμε τα Bats. Θα ρίξουμε το δικό μας P.E.K.K.A, το οποίο θα αντέξει και θα εξοντώσει το αντίπαλο Big P.E.K.K.A. Λοιπόν, θα το παίξω εδώ άμυνα, δηλαδή Expo χαλαρά. Μπορούμε να ρίξουμε ένα Ice Golem εδώ, έναν Wizard για να... Ice Wizard για να χαμηλώσουμε λίγο τα πράγματα. Περιμένω... Wizard δικό του. Και είναι η νίκη.
πρώτη μας δέχει στο σημερινό βίντεο. Συν 30, ένα silver test. Είμαστε πολύ καλά. Επίσης, παιδιά, έχω πέσει γιατί δοκίμαζα κάτι deck με το Sparky. Εντάξει, το ξέρω πως περισσότεροι θα θέλατε να δείτε λίγο Bandit και Miner και Sparky εδώ πέρα. Αλλά, παιδιά, εντάξει, δεν έχω βρει κάποιο deck. Τώρα με το Sparky όλοι παίζουν με Electro Wizard, οπότε δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Παιδιά, δοκίμαζα λίγο αυτό το deck εδώ πέρα. P.E.K.K.A. Double Prince, Ice Wizard Musketeer. Είναι 4,1, πολύ ακριβό. Αλλά πιστεύω αξίζει να το δοκιμάσουμε λίγο και σε βίντεο. Το είχα δοκιμάσει λίγο 5-6 φορές. Χθες προχθές πότε ήτανε. Έπαιξα και στο challenge. Δεν δούλεψε φυσικά. Λοιπόν. Εντάξει, δεν είμαι ο μόνος YouTuber που δεν έχει πάρει το 20 νίκες, έτσι. Τώρα διάσημα όπως ο Molt και ο Knight δεν το πήραν. Ο Knight νομίζω το πήρε. Δεν ξέρω. Ο Molt πάντως δεν το πήρε. Θα περιμένω τώρα να δω αν θα ρίξει κάτι άλλο. Κοιτάξτε εδώ. Γιατί τα μπάτς είναι OP. Ο Wizard one shot everything. Ωραία, θα ρίξω τώρα τα βέλη. Εδώ θα τα ρίξω. Ωραία. Είδατε, πρέπει να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Τώρα πιστεύω είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό εδώ το κόμπο. Να δούμε τι θα κάνει. Inferno Tower, Goblin Gang. Ο Dark Prince θα αντέξει το Inferno. Έριξε ζάπ, οπότε ο Prince ο δικός μας κάτι εξόντωσε εκεί πέρα με το chart, το οποίο κάνει level 3 είναι 590 damage κάπου εκεί. Level 4 πάει 640 damage. Πω, εντάξει. Το κακό με αυτό το deck είναι ότι έχω το Prince, το Dark Prince και το Big Peckham. Level 3 είναι epic, οπότε δεν έχει τόσο σημασία το level. Δηλαδή 3 με 4 δεν έχει τόση διαφορά. Καθώς τα epic και τα legendary όταν είναι level 1 το ίδιο damage θα κάνω. Λοιπόν, θα ρίξω τώρα εδώ πέρα το βέλη και περιμένω το σκάρμι. Ο αντίπαλος σωστά δεν θα το ρίξει και τώρα έχουμε ένα θέμα γιατί όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Ο Dark Prince θα τανκάρει όλο... πάλι το τηλέφωνο ρε παιδιά. Τι γίνεται? Σε κάθε βίντεο που κάνω πρέπει να χτυπάει το τηλέφωνο. Θα ρίξουμε εδώ τα βέλη. Ωραίος. Αναγκαστικά θα αφήσουμε το barrel να κάνει τον damage του, να κάνει τη δουλειά του. Αυτός θα προλάβει κιόλας. Λοιπόν. Και να... δεν θα καταφέρω να περάσω. Περιμένω... πω! Το prediction είναι on! Ένα hit! Ούτε το ice spirit. Okay. Έριξε poison, άρα δεν έχει πολλά λήξη. Συν ότι δεν θα έχει την princess. Dark Prince... έλα ρίξε την princess σου, μάν μου! Πρέπει να κρατήσω τα βέλη για τον barrel όμως. Φιλός, δεν θα με πάρει με poison. Δεν στο επιτρέπω. Λοιπόν, πάμε τώρα καλά. Πέκα πίσω πίσω. 1300, 1300, 1900. Μάσκεται εδώ μπροστά για την princess. Δύο χιτάκια αυτή είναι. Τώρα Double Prince. Η Prince. Οι πρίγκιπες γυρίσανε πίσω. Ο Dark Prince δεν έχει την ασπίδα του, αλλά αυτό παιδιά μπορεί να είναι η νίκη. Ωοο, 20 HP. 28 αν βλέπω καλά. 28 HP και καταφέραμε και κρατήσαμε τη σοπαλία. Καμία ήταν λοιπόν παιδιά σε αυτό το βίντεο. Έχουμε 100 gems και επισήμως, καθώς είχαμε πάρει το
Α, ναι, τώρα θυμήθηκα. Την Bandit την είχα πάρει από Crown Chest. Το οποίο άνοιξα λίγο πιο πριν, το πήραμε την ομάδα μου. Δεν είχα πάρα πολλά κύπελα. Τη φορά είχα 14, εντάξει. Την προηγούμενη φορά όμως είχα καμιά πενταριά, ξέρω εγώ. Οπότε παιδιά, για να μην πολύ λογώ και να τελειώσει και κάποτε το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε ένα like, γράψτε ένα comment κάτω αν θέλετε να κάνω κάποιο challenge, να δείτε λίγο με legendary gameplay, λίγο bandit, λίγο sparky, τις καινούριες legendary. Σας λέω παιδιά, αν έχετε mini P.E.K.K.A. ή Ice Wizard, βάλτε τα μέσα στο deck, είναι οι πιο OP κάρτες. Επίσης, να προσπαθείτε να ζητάτε common και όχι μόνο epic και legendary, πήγα να πω, και rare στο... στην ομάδα σας, γιατί αν ζητάτε batch και τα πάτε level 9, σας είπα είναι τόσο OP, είναι 65x5 κάνει 67x5 κάνει 5x30, 5x35 κάνει 335 damage αν υπολόγισα σωστά, 5x30, ναι 5x35, ναι 335 damage λοιπόν, 5 batch πολύ γρήγορα με Ice Golem μπορεί να συνδυαστεί και να γίνει το τέλειο combo. Μέχρι την επόμενη φορά, Billiards MC Gaming, που θα σας δω όλους και το επόμενο βίντεο Clash Royale προφανώς, γιατί Paladins δεν πρόκειται να ανεβάσω γιατί δεν πιάνω πολλά FPS και τέλος πάντων κάτι παίζει με όλο αυτό το σκηνικό. Billiards MC Gaming, γεια σε όλους!